το εργασία με δικαιώματα. Και εργασία με δικαιώματα σημαίνει και συνδικαλισμό και συνδικαλιστική δράση και διεκδίκηση, και τα συνδικάτα και τα σωματεία είναι στοιχείο δημοκρατίας. Το γεγονός ότι μέσα στην κρίση μια σειρά από κέντρα εξουσίας επέλεξαν να επιτεθούν στα συνδικάτα και στους εργαζόμενους με φράσεις συντεχνίες ή βολεμένοι ή το ένα ή το άλλο κτλ., αποτέλεσε μια συνειδητή προσπάθεια που ταυτόχρονα χτυπούσε τη δημοκρατία, ταυτόχρονα χτυπούσε συνολικά μια διαφορετική προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα, με αυτήν την έννοια, το να θεωρεί ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής σήμερα ότι έχει την άνεση να απευθύνει χαρακτηρισμούς σε εμάς τη στιγμή που είναι μια ανοιχτά εγκληματική οργάνωση που έχει χτυπήσει συνδικαλιστές, έχει εμπλακεί σε σκληρή εργοδοτική δράση για να σπάσει σωματεία με δολοφονικές επιθέσεις απέναντι σε εκπροσώπους σωματείων, το θεωρώ στοιχειοδός οξύμορο και να είναι ξεκάθαρο ότι από τη δικιά μας μεριά παρατηρήσει από νεοναζί δεν δεχόμαστε. Λοιπόν, αρκετά τώρα. Νομίζω ότι είναι. Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Ιβατίδη. Κύριε Ιβατίδη, είπατε ό,τι θέλετε χωρίς να σας διακόψει κανείς. Είναι γελία αυτά που λέγονται. Δεν έχετε τον λόγο. Είναι άδικες κατηγορίες και γελιότητες. Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Ιβατίδη. Και λυπάμαι γιατί πραγματικά είναι νέος άνθρωπος, αλλά είναι και άπειρος. Δεν έχετε τον λόγο. Είμαι πολύ χαρούμενος που λυπάται ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής για μένα. Ναι, ελπίζω να παραμείνω άπειρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε.